Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο ασχολούμαστε με την W7 και με κάποιες νέες κυκλοφορίες της. Να σας ενημερώσω ότι δεν τα έχω όλα, αλλά έχω αρκετά ώστε να κάνουμε και ένα βίντεο και να μάθετε τουλάχιστον για αυτά που έχω, ποια είναι η δική μου άποψη, άμα μου άρεσαν, αν όχι. Ένα βίντεο review λοιπόν θα έχουμε σήμερα, θα σας δείξω τι έχω, πώς μου φάνηκε το καθένα και από εκεί και πέρα εννοείται κάνουμε όλες τις άλλες συζητήσεις κάτω στα σχόλια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά η W7 έβγαλε μια νέα σειρά την οποία την ονόμασε Life's a Beach. Η συγκεκριμένη σειρά απαρτίζεται από μια παλέτα για τα μάτια, μια παλέτα για highlighters, έχει βγάλει επίσης και body cream σε τρεις νομίζω διαφορετικές αποχρώσεις. Και τέλος έχει βγάλει και δύο bronzers, ένα πιο ανοιχτό, ένα πιο σκούρο. Από όλα αυτά δεν έχω τα bronzers, γιατί έχω πάρα πολλά ήδη και δεν ήθελα να πάρω και αυτά. Θα περάσω λοιπόν στο πρώτο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ονομάζεται Beach Body Contour και είναι το Sculpting Body Cream. Έχει ένα σήμερι αποτέλεσμα, το φοράω αυτή τη στιγμή σε όλο το σημείο αυτό το ντεκολτέ. Τώρα βέβαια και επειδή είμαι και πάρα πολύ άσπρη, δεν ξέρω άμα θα καταλάβετε τίποτα. Αφήνει έτσι μια ελαφριά ηριδίζουσα όψη πάνω στο δέρμα και βγαίνει σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Η συγκεκριμένη που διάλεξα εγώ είναι η Party Princess Pearl, η οποία νομίζω ότι είναι και η πιο ανοιχτόχρωμη της σειράς και αφήνει έτσι λίγο μια πάρα πολύ ωραία σήμερη. Θα σας το βάλω λίγο εδώ πέρα στο χέρι μου να το δείτε. Αρχικά είναι έτσι, με πολύ λίγο blending, αλλά όσο το απλώνεις αρχίζει και ξεθοριάζει λίγο και κατεβάζει τον τόνο και ουσιαστικά έχεις μια λάμψη σαν από υγεία στο χέρι σου, στο όπου θέλεις γενικά να βάλεις αυτή τη λάμψη. Ενδείκνεται και το σώμα, τώρα δεν το έχω κάνει χρήση να σου πω την αλήθεια στο πρόσωπο για να σου πω άμα κάνει κάποια δουλειά. Ένα πάρα πολύ θετικό που μπορώ να το προσάψω είναι ότι όντως έχει μια διακριτική λάμψη σε φάση που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πιο πρωινές ημέρες, πιο μεσημεριανές. Συν το γεγονός ότι δεν κολλάει καθόλου, δηλαδή το χέρι μου αυτή τη στιγμή που το έβαλα μόλις τώρα δεν έχει καμία απολύτως τριβίες να νιώσεις λίγο λιπαρότητα, να νιώσεις ότι κολλάει και το μόνο που δεν θέλουμε το καλοκαίρι που ήδη είμαστε στη φάση να κολλάμε από τη ζέστη και από την υδρότητα είναι να έχουμε ένα βαρύ προϊόν πάνω μας, να έχουμε πασαληφτεί παντού, να κολλάμε ακόμα περισσότερο. Όχι, δεν το κάνει και είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα, γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις? Άμα είσαι μαυρισμένη και θέλεις να δώσεις έτσι λίγο μια πιο shiny εμφάνιση στο δέρμα σου, πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι και σε πάρα πολύ πρακτική συσκευασία γιατί το βάζεις στο νεσεσέρ σου και φεύγεις για να το πάρεις μαζί στις διακοπές. Επομένως, ναι, αξίζει άμα γενικά σου αρέσει η λάμψη στο δέρμα σου. Αυτή τη στιγμή θα κάνω μια πάυση στο Life's a Beach για να ξεκινήσω από το primer το οποίο θέλω να σας δείξω, γιατί θέλω να τα πάρω λίγο με τη σειρά που τα χρησιμοποιούμε. Θα μιλούσα λοιπόν για αυτό εδώ. Ονομάζεται Princess Potion και είναι ένα προϊόν το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το φαρσάλι. Θα μου πεις που το ξέρεις. Το ξέρω επειδή το βλέπω, δεν το έχω το φαρσάλι για να σας πω άμα είναι ίδιο σε χαρακτηριστικά. Κρίνω από την εμφάνιση της συσκευασίας η οποία είναι πάρα πολύ ίδια, δηλαδή ακόμα και το move που έχει το φαρσάλι έχουν βάλει το ίδιο και σε αυτό το προϊόν. Τώρα, δεν θα μιλήσω για φαρσάλι διότι δεν το έχω, θα μιλήσω γι' αυτό εννοείται. Καταρχάς έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα από μέσα, το οποίο εμένα προσωπικά μου θυμίζει την παιδική αντιβίωση που μας δίναν οι γονείς μας μικροί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχει ακριβώς αυτό το χρώμα. Και το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι έχει ακριβώς και αυτή τη μυρωδιά. Έχει μία μυρωδιά φράουλας, τσιχλόφουσκας. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η μυρωδιά σε φάση. Θέλεις να το φας. Λες τώρα, βρε μήπως τρώγεται. Σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα αυτή η μυρωδιά γιατί ίσως σου ξυπνάει και παιδικές αναμνήσεις και γενικά η τσιχλόφουσκα, μπαμπαλού, όλα αυτά γενικά σηματοδοτούν και μια πιο αθώα εποχή. Όπως και να έχει, δεν θα αρχίσω τώρα να το πάω στο ψυχολογικό κομμάτι. Όπως σας είπα, ονομάζεται Princess Potion και είναι ένα Complexion Booster and Primer. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Κάνει ουσιαστικά ένα boost στην επιδερμίδα. Boost είναι όταν την αναζωογονεί. Ένα σου, όπως ας πούμε παίρνει το setting spray και κάνει ένα boost. Να δώσεις λίγο. Γιατί το κάνω σε κάθε βίντεο αυτό το πράγμα? Τι μιλάς όταν βάζεις σπρέι? Όταν λοιπόν θέλεις να δώσεις ένα boost στην επιδερμίδα σου, χρησιμοποιείς πράγματα και προϊόντα τα οποία θα σε αναζωογονήσουν. Θα σου δώσουν έτσι στιγμιαία μια ανακούφιση και μια φρεσκάδα. Κάπως έτσι λοιπόν δουλεύει και αυτό το προϊόν και είναι φυσικά primer. Σαν υφή είναι πάρα πολύ ευχάριστο στο πρόσωπο, αλλά με το που στεγνώσει και την απλώσει σωστά, αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ κολλώδης. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά καλό και θετικό, γιατί το foundation μετά από πάνω κάθεται πάρα πολύ όμορφα και σωστά. Το να κολλάει ένα primer γενικά βοηθάει το foundation να κολλήσει ουσιαστικά και αυτό πάνω στο δέρμα, να γίνει ένα με το δέρμα, ούτως ώστε να αποφύγεις και το cakey αποτέλεσμα, αλλά να αποφύγεις γενικά το να σου λιώσει το foundation, γιατί κολλάει, γίνεται ένα με το δέρμα σου και οπότε είναι σαν το δέρμα σου. Πω, τι λεξιλόγιο όμως έτσι, το δέρμα σου, να κολλήσει το δέρμα σου και το δέρμα σου.
Για να σου δώσω να καταλάβεις, η φάση είναι η εξής. Όταν δεν μιλάω μπροστά σε μια κάμερα και θα καθίσω να μιλήσω με έναν άνθρωπο, μου έρχονται όλες οι έξυπνες οι λέξεις, αυτές οι πιασάρικες τύπου, αυτή ξέρει, είναι γραμματιζούμενη του πανεπιστημίου, παιδί μου. Όταν κάθομαι να ανοίξω την κάμερα, θα χρησιμοποιώ συνέχεια τις ίδιες λέξεις και μάλιστα με όχι και πολύ επιτυχία. Θα με ρωτήσεις άμα μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν θα δεσμεύσει καθόλου ακόμα και λιπαρές επιδερμίδες, γιατί δεν έχει την τάση να κάνει πολύ ενδεδομένη την επιδερμίδα. Δεν είναι αυτό δηλαδή που θα γυαλίσεις και θα φαίνεσαι πάρα πολύ λιπαρή εντός εισαγωγικών ή θα σου ενισχύσει τη λιπαρότητα έξτρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Έτσι πως το κόβω ακόμα και σε λιπαρές επιδερμίδες θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Σε νορμάλ επίπεδα δεν θα είναι αυτό το λιπαρό, το να το νιώθει τέλος πάντων να λιώνει. Δικάζω τουλάχιστον. Τώρα, αναφορικά με τις ξηρές επιδερμίδες, επειδή είμαι σε αυτή την κατηγορία, με έχει καταβολέψει πάρα πολύ. Απορροφάτε πάρα πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα. Γενικά, άμα είσαι σε αναζήτηση ενός primer, το οποίο θα σου κάνει λίγο πιο υγιή την όψη της επιδερμίδας σου και θέλεις ένα βοηθητικό primer ώστε να καθίσει το foundation καλύτερα, τσέκαρα το, είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Δεν θα σου κάνει δουλειά σε πόρους, ούτε σε λεπτές γραμμές. Δεν είναι αυτή η δουλειά του, δεν το λέει κιόλας, δηλαδή καμία σχέση. Θα σας ζητήσω ένα συγγνώμη άμα βλέπετε εναλλαγές στο φως, στο φωτισμό, διότι έχει σύννεφα και φεύγουν και έρχονται. Οπότε αλλάζει και ο φωτισμός εδώ μέσα. Όπως σας έχω πει, το στούντιο στο νέο σπίτι φωτίζεται φυσικά από το παράθυρο. Δεν έχουμε τεχνητά μέσα για έξτρα φως ή οτιδήποτε. Οπότε θα υπάρχουν αυτές οι συναλλαγές και θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, επιστρέφω στη Life σε Beach σειρά και θα μιλήσω τώρα για αυτό εδώ το παλτίνι, το οποίο είναι το Highlighter Trio. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει μέσα τρεις αποχρώσεις, τις οποίες θα στις πω κιόλας γιατί τις έχει ονομαστικά. Και καθρέφτη, παρακαλώ, πάρα πολύ χρήσιμο έτσι. Οι αποχρώσεις λοιπόν είναι με τη σειρά η Pearl Diver, η Sia και η Bronze Babe. Είναι λοιπόν τρεις σήμεροι αποχρώσεις, οι οποίες γράφουν έτσι στο χέρι. Εδώ είναι τα swatches της. Γράφει εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό, συμπυκνωμένο παλετίνι, το οποίο έχει μια πάρα πολύ έντονη λάμψη σε όλα του τα pants. Είναι σαν το πανίσχυρο μικρό το skip. Πανεπιστημίου ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, πώς ξέρει έτσι να το γυρνάει, να κάνει έτσι το έτσι, ναι. Σήμερα φοράω το συγκεκριμένο σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία υγιή υγρή όψη. Χρυσίζει ελαφρώς, αλλά είναι τόσο διακριτικό το χρυσό στοιχείο σε αυτή την απόχρωση, που για να το διακρίνεις πρέπει να έρθεις πάρα πολύ κοντά. Σε γενικές γραμμές αφήνει ένα πιο σαμπανιζέ, παστέλ, ψυχρό χρώμα και χρυσίζει πολύ πολύ λιγότερο. Δηλαδή έχει ένα τσακ υποτόνο χρυσό. Και στη συνέχεια έχω φορέσει αυτό εδώ, εδώ και στο κόκαλο του φρυδιού, όπως και στην εσωτερική γωνία. Ακόμα και εγώ που είμαι κατάλευκη αυτή τη στιγμή, ένα βήμα πριν το θάνατο, αυτό το ραδακινί μου έγραψε πάρα πολύ έντονα και κυρίως μπορείτε να το διακρίνετε στην εσωτερική γωνία του ματιού. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την παλέτα και είναι και επίσης πάρα πολύ πρακτική, όπως σου είπα και γι' αυτό, νεσεσέρ, ξενιάζεις. Έχεις να λάμπεις 4 μήνες διακοπές να πας, θα έχεις να λάβεις. Αναφορικά λοιπόν τώρα με αυτή την απόχρωση, δυστυχώς δεν την έχω δοκιμάσει, την έχω μόνο σουατζάρι. Γράφει πάρα πολύ έντονα, νομίζω ότι λόγω και της απόχρωσης γράφει πιο έντονα ή φαίνεται να γράφει πιο έντονα από τις υπόλοιπες δύο και είναι ένα καταπληκτικό χρώμα, όχι απαραίτητα για highlighting, γιατί είναι αρκετά σκουρό χρώμα, εκτός άμα είσαι πάρα πολύ μαυρισμένη. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις άνετα για να κάνεις πάρα πολύ ωραία γυαλιστερά σημεία στο μάτι, δηλαδή είτε θέλεις στην εσωτερική γωνία είτε στο κέντρο για να pop λάμψεις. Αυτή η παλέτα και μια τέτοια παλέτα γενικά μπορεί να σε βολέψει και για το πρόσωπο και για τα μάτια αλλά και για το σώμα. Είναι δηλαδή πασπαρτού. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αυτό που πιστεύω ότι περισσότεροι άνοιξαν αυτό το βίντεο και αναφέραμε στις τρεις παλέτες σκιών που έχει λανσάρει W7 σε ένα πάρα πολύ μικρό και σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεν ξέραμε τι να πρωτοαγοράσουμε. Λοιπόν, μιας που είμαστε ακόμα στη σειρά Life σε Beach, θα ξεκινήσω με αυτή την παλέτα, όπου έχει την κλασική συσκευασία που αγαπώ, όπως και οι υπόλοιπες ευτυχώς, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η συσκευασία, η τσίγκινη, η μεταλλική, πώς λέγεται, που έχει η W7 σε ορισμένες παλέτες της. Θεωρώ αυτή είναι ότι είναι πολύ πιο elegant και είναι και, νομίζω, και πιο πρακτική, γιατί την ανοίγεις εύκολα και δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό το τσακ για να ανοίξει η παλέτα από τις μεταλλικές που έχω. Λοιπόν, χεστήκατε, ξέρω. Έχει μέσα ένα πάρα πολύ πρακτικό πινέλο. Από τη μία μεριά έχει το blending brush και από την άλλη έχει το flat, το οποίο σε βολεύει ακριβώς για αυτή την παλέτα. Δηλαδή, βασικά σε βολεύει για μια οποιαδήποτε παλέτα η οποία έχει μέσα matte και shimmers.
τα matte τα δουλεύεις με το blending πινέλο και τα shimmers τα δουλεύεις με το flat. Απαρτίζεται από 12 αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες shimmery, παύλα, sheer, εκτός από 2 οι οποίες είναι matte. 2 matte σκιές οι οποίες είναι σε κίτρινες αποχρώσεις και όλες οι υπόλοιπες αποχρώσεις χωρίζονται σε στοιχείο πολύ μεταλλικό, πολύ χοντροκομμένο, όχι glitter, έτσι έντονης λάμψης και σε κάποιο που το οποίο είναι πιο απαλό, αλλά έχει μια γυαλάδα μέσα. Αλλά δεν είναι matte σε καμία περίπτωση. Θα σου πω τη δική μου την προσωπική άποψη, επειδή δούλεψα και τις δύο αυτές αποχρώσεις, ότι δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα με το blending, είχα λίγο προβληματάκι στην ένταση. Δηλαδή, όταν βλέπεις την απόχρωση Sun Shine, η οποία είναι μια πάρα πολύ έντονη, τουλάχιστον στην παλέτα, κοροκίνα, τυπώ, μουσταρδί, στο χέρι κάπως χάνει τον τόνο της. Και αν ξεκινήσεις το blending, ενδεχομένως σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα φτάσεις στο 0. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι το blending γίνεται πάρα πολύ καλά και εύκολα. Αφετέρου όμως σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κάνεις πολλές επαναλήψεις, ώστε να βγάλεις το επιθυμητό αποτέλεσμα σχετικά με την ένταση που θέλεις να έχει το χρώμα. Βέβαια όλα είναι πάρα πολύ υποκειμενικά, γιατί μπορεί να έχεις εσύ μια super καλή βάση πριν περάσεις τις σκιές, βάση ματιών, η οποία θα σου κάνει αυτό το κίτρινο να γράψει τόσο έντονα που δεν ξέρεις πώς να το σώσεις. Αλλά το χρώμα αυτό καθ' αυτό από μόνο του δεν θα σου δώσει πάρα πολύ ένταση, εκτός άμα το δουλέψεις λίγο παραπάνω. Σχετικά τώρα με τα shimmers θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γενικά με τα shimmers η W7 τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν αρκετή ένταση, έχουν πολύ καλή τοποθέτηση πάνω στο μάτι. Θεωρώ ότι είναι μια παλέτα η οποία θα είναι συμπληρωματική στη συλλογή σου, διότι δεν σου έχει matte μεταβατικά χρώματα, δεν έχει γενικά πολλές matte επιλογές, ούτως ώστε να βγάλεις ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ στο μάτι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα άμα την έχεις συμπληρωματικά, να χρησιμοποιήσεις και να αξιοποιήσεις κάτι πανέμορφα shimmers που έχει, τα οποία δεν τα βρίσκεις και πάρα πολύ συχνά σε άλλες παλέτες. Επομένως ναι, άμα έχεις μια βασική παλέτα η οποία να έχει ας πούμε κάποια αρκετούτσικα matte, nudes, κόκκινα, ό,τι θέλεις εσύ, μπλε κτλ. Αυτή η παλέτα θα σου είναι πολύ χρήσιμη γιατί θα σου εξασφαλίζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα στις shimmer σκιές. Συνεχίζω με τη Love Peach, η οποία όταν είχε πρωτοβγεί φωτογραφία ότι θα κυκλοφορήσει αυτή η παλέτα, δεν ξέρω κι εγώ πόσο είχα ενθουσιαστεί. Θυμάμαι την τελευταία φορά που ενθουσιάστηκα τόσο πολύ ήταν με την παλέτα On The Rocks, την οποία την περίμενα τόσο καιρό και καθυστερούσε. Τέλος πάντων, ήμουν πάρα πολύ ανυπόμονη να παίξω με αυτή την παλέτα, γιατί εδώ πέρα οι παλιές και οι παλιοί θα γνωρίζετε ότι έχω αγάπη με τα πορτοκαλοκόκκινα και γενικά με τις θερμές αποχρώσεις. 12 αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες matte. Άμα θες την άποψή μου, άμα πάρεις αυτές τις δύο, έχεις μια super ολοκληρωμένη συλλογή για να κάνεις άπειρα μακιγιάζ. Γιατί ό,τι matte δεν έχει εδώ μέσα και σου σπάει λίγο τα νεύρα, το έχει εδώ. Και φυσικά πολύ σημαντικός παράγοντας είναι να σου αρέσουν τα θερμά χρώματα. Γιατί εδώ μέσα, έτσι πως το κόβω, δεν έχει κανένα απολύτως ψυχρό χρωματάκι. Ακόμα και τα πολύ nudes, neutrals χρώματα τείνουν να κοκκινίζουν λίγο. Όσες αποχρώσεις έχω δοκιμάσει προς το παρόν μου έχουν γράψει καλά, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο blending, αλλά θέλουν χτίσιμο για να μπορέσουν να δώσουν την απόδοση που θέλεις. Εκτός άμα χρησιμοποίησα λάθος πινέλα, αν και πολύ αμφιβάλλω, παραδείγματος χάρη, αυτή εδώ η απόχρωση, λοιπόν, αυτή εδώ η απόχρωση η οποία είναι η Nice and Fruity, γράφει κάπως έτσι στο χέρι μου, καταρχάς έχει τρομερό kickback, δηλαδή βάζεις το πινέλο και εξφεντονίζονται παντού πράγματα, δεν ξέρω άμα τώρα μπορεί να φανεί, να μην σε στυφλώσω κιόλας. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν ποσότητα στο πινέλο, με το που κάνεις την ταμποναριστή σου κίνηση, γράφει αρκετά έντονα. Μόλις όμως αρχίσεις να κάνεις το blending, ξεθοριάζει λίγο. Η συγκεκριμένη απόχρωση τη χρησιμοποίησα σήμερα στην εξωτερική γωνία και χρειάστηκε να κάνω περίπου 3 επαναλήψεις με ταμποναριστές κινήσεις για να μπορέσω να βγάλω ένα κάπως έντονο αποτέλεσμα. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει. Γιατί όταν ένα χρώμα δεν μου γράφει πάρα πολύ έντονα αρχικά, με βοηθάει πάρα πολύ στο να το χτίσω ακριβώς με τον τρόπο που θέλω και ακριβώς με το blending που θέλω. Αντιθέτως, αν ένα χρώμα είναι πάρα πολύ επιθετικό και μου γράψει πάρα πολύ έντονα,
και θα κάνω εγώ αυτή την κίνηση, θα κάνω πολύ περισσότερο να το κάνω blending σωστό, ούτως ώστε να μην φαίνεται άγριο και να μην φαίνεται μία βούλα πάνω στο μάτι μου με πάρα πολύ έντονο χρώμα. Επομένως, άμα ρωτάς την άποψή μου, προτιμώ αυτού του είδους τις παλέτες, τις αποδόσεις, παρά τις πάρα πολύ έντονες. Εγώ την ένταση τη θέλω πιο πολύ και την αναζητώ στα shimmer, όχι τόσο στα matte. Τα matte θέλω να τα δουλεύω, θέλω να παίρνω το χρόνο μου και να κάνω τις κινήσεις που είναι να κάνω. Επίσης, ένα άλλο που μπορώ να προτείνω είναι να κάνεις το πινέλο tap-tap πριν περάσεις την εφαρμογή του προϊόντος, διότι θα σου κάνει fallout. Δηλαδή, εγώ σήμερα που τη χρησιμοποίησα, έκανα πρώτα τα μάτια μου, μου πέσαν κάτι μικρά κομματάκια. Δεν έχει όμως τραγικό fallout, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι ότι θα γίνεις χάλια. Απλά, καλού κακού, κάνε ένα tap-tap εσύ το πινελάκι να φύγει το έξτρα και να μην έχεις προβλήματα σε περίπτωση που έχεις κάνει ήδη τη βάση σου. Θα μπορούσε να είναι η παλέτα που θα την πάρω μαζί μου στις διακοπές, γιατί πέρα από το ότι έχει τα θερμά που μου αρέσουν, έχει δύο καταπληκτικά καφέ, ένα σε πιο ψυχρό και ένα σε πιο θερμό χρώμα και πάρα πολλά nudes εδώ πέρα, ούτως ώστε να κάνω και ένα smoky αποτέλεσμα, πολύ πιο γήινο, χωρίς να πάω στα πάρα πολύ κόκκινα. Και περνάω τώρα στο μαργαριτάρι μας, το τελευταίο προϊόν και το τελευταίο προϊόν μάλιστα που ήρθε στην Ελλάδα από την W7 και είναι η Dusk Till Dawn. Μια παλέτα η οποία έχει πάρα πολύ ωραία συσκευασή επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά της. Η πάνω σειρά, έτσι πως την κρατάω τώρα, έχει τα shimmers και κάτω έχει τα matte. Πάρα πολύ ξεχωριστό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ καλή σκέψη. Ξέρεις που θα βρεις τα shimmers, ξέρεις που θα βρεις τα matte. Παίζεις, πειραματίζεσαι, συνδυάζεις και βγάζεις αποτέλεσμα. Στο διατάφτα έχει την πιο έντονη απόδοση από αυτές τις δύο. Είναι πολύ καλύτερη σε ένταση, όπως εξήγησε και πριν, η συγκεκριμένη σε κάποιες αποχρώσεις θέλει κάποια επανάληψη. Ενώ εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση με πολύ λιγότερη προσπάθεια, η οποία επίσης δεν έχει καθόλου fallout, δηλαδή πάμε σε μια ίσως διαφορετική φόρμουλα, δεν γνωρίζω. Πάντως η αποχρώση της είναι μπόμπα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αποχρώσεις της. Πάλι είναι στην κατηγορία έτσι των πιο θερμών, αλλά αυτή τη φορά πάμε λίγο σε πιο σκοτεινά χρώματα. Ιδανική να τη χρησιμοποιήσεις άνετα και τους χειμερινούς φθινοπωρινούς μήνες. Τα shimmers της επίσης γράφουν εξαιρετικά. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι τα shimmers που έχει συγκεκριμένη παλέτα δεν ενδείκνεται για να δώσεις φως πάνω στο μάτι. Είναι όλα σε μια κατηγορία αρκετά σκουρόχρωμη, επομένως άμα τα χρησιμοποιήσεις στην εσωτερική γωνία δεν θα σου δώσουν απαραίτητα αυτό το φως, το άνοιγμα στο μάτι. Είναι κυρίως για να τις χρησιμοποιήσεις για ένα πιο wet look, είτε στο κέντρο του ματιού, ακόμα και στην εσωτερική γωνία, αλλά όχι για να στο φωτίσει το μάτι, κυρίως είναι για να στο κάνει πιο glam. Τώρα, άμα θα με ρωτήσεις ποια από τις τρεις είναι η αγαπημένη μου, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω. Διχάζομαι σίγουρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο, μόνο και μόνο γιατί έχουν περισσότερες επιλογές πάνω στο γούστο μου. Όπως σας είπα, η Life's a Beach είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη παλέτα, η οποία χρήζει συμπληρώματος από κάποια άλλη. Αυτές οι δύο μεμονωμένες είναι εξαιρετικές, αρκεί να σου αρέσουν οι αποχρώσεις που βρίσκεις μέσα. Λίγη προσοχή ίσως παραπάνω θέλει με αυτή την παλέτα, επειδή διέκρινα κάποιο παραπάνω fallout, αλλά όπως είπα και πριν, όλα διορθώνονται με λίγο tap-tap στο πινέλο σου. Και εδώ έχω ολοκληρώσει τα προϊόντα που ήθελα να σας δείξω. Αυτά είναι τα καινούργια που έχω, δεν έχω κάτι άλλο να μοιραστώ μαζί σας. Γράψτε μου από κάτω αν έχετε κάποια πορεία, κάτι δεν διασαφήνισα κτλ. Όπως κάθε φορά σας έχω αναλυτικά τα προϊόντα κάτω στην περιγραφή, οπότε ανοίξτε την περιγραφή άμα θέλετε να δείτε κάτι από αυτά. Θα το πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Μιλάτε πολλά.